μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση θα έλεγε το κουκουέ. Όχι ακριβώς για μας. Δεν είναι το ζητούμενο να. Γιατί όλοι οι νικητές των εκλογών έχουν πρόβλημα. Ναι. Οι νικητές είπατε των εκλογών. Ναι, όλοι νικήσανε. Τρία πρώτα κόμματα εννοεί. Γιατί αυτό που παρατηρήσαμε στις εκλογές είναι ότι ο κόσμος εξέφρασε μεγάλη δυσαρέσκεια απέναντι στην συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική. Από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως έχει παραλάβει τη σκυτάλια από προηγούμενα κόμματα που εκπροσωπούνται σήμερα σε αυτό το τραπέζι και έχουν εφαρμόσει όλα αυτά τα κόμματα μνημόνια, μια και είναι και επέτειος αυτές τις μέρες. Και αυτό το θυμάται ο κόσμος. Δεν έχει σηκωθεί, δεν έχει ορθοποδήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ο κύριος Πρωθυπουργός επιμένει σε αυτό που λέμε τα ρυθμίσεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εννοεί αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, γιατί εκεί που θέλει να πάει την οικονομία με τις διαφθορτικές αλλαγές που υπόσχεται, πρακτικά υπόσχεται ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους, που αυτό περνάει βέβαια πάνω από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, αύξηση του κόστου ζωής, δαπάνες για την υγεία, για την παιδεία, η στέγη, πανάκριβο εμπόρευμα. Και βλέπετε ότι βέβαια αυτό είναι δύσκολο. Οπότε το σύστημα βρίσκεται σε κλειδονισμό. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ακόμα τα άσχημα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Υπάρχει πολιτική ασυμμετρία στο δικοματικό σύστημα της χώρας. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν μπορεί να ισορροπήσει και ο έτερος πόλος που τον έχουν ανάγκη ως εναλλακτική προκειμένου εγκλωβίζεται η λαϊκή δυσαρέσκεια και να μην κοιτάει αλλού ο κόσμος. Αλλά βλέπουμε ωστόσο ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για μας, ότι παγιώνεται ένα σαφές κύμα αμφισβήτησης απέναντι σε αυτή την πολιτική. Το είδαμε με την συνεχιζόμενη για τρίτη-τέταρτη φορά άνοδο του ΚΚΕ στις τελευταίες εκλογές. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ριζοσπαστικοποιείται και είναι αποφασισμένος να δει τα πράγματα αλλιώς, να πάρει τη ζωή στα χέρια του, να έρθει να κουμπίσει επάνω μας και πείθεται ότι ο μόνος τρόπος είναι παίρνοντας τα πράγματα οι ίδιοι στα χέρια μας, μέσα από σωματεία, μέσα από συμμετοχή στα συνδικάτα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την επόμενη μέρα των εκλογών είχαμε μεγάλους αγώνες, μεγάλες διεκδικήσεις. Δεν έχουν σταματήσει. Yes. Καμία μέρα. Και ταυτόχρονα βέβαια δεν σταματάει και η επίθεση. Είχαμε τις μεγάλες αυξήσεις στο φάρμακο. Έχουμε την κατάσταση στην υγεία. Η ακρίβεια καλπάζει. Ο ΦΠΑ στον καφέ, όπως είπατε, ανέβηκε πάλι. Έχουν μεγαλύτερες αυξήσεις στο φάρμακο τώρα. Και αναμένονται μεγάλες αυξήσεις στο φάρμακο. Απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα. Και βέβαια και ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια υπόσχεται και άλλες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι μεταρρυθμίσεις. Γιατί είναι μονόδρομος όταν είναι η κύρια πολιτική, η επίσημη πολιτική είναι μετάβαση σε οικονομίες πολέμου. Όταν όλοι ετοιμάζονται, εξοπλίζονται και βέβαια η πολιτική των πλεονασμάτων, η δημοσιονομική σταθερότητα, σύμφωνα σταθερότητα, είναι κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανένα από τα κόμματα που εκπροσωπούνται σήμερα στο τραπέζι δεν αμφισβητεί αυτές τις πολιτικές. Ξέρουμε ότι είναι μονόδρομος αυτό που υπόσχονται. Και τώρα οι διεργασίες που παρατηρούμε και στη λεγόμενη κεντροδεξιά και στη λεγόμενη κεντροαριστερά είναι πραγματικά δεν αφορούν τον κόσμο. Πάντως, αν τον κόσμο τον αφορούν τα προβλήματά του στην καθημερινότητα, οι μισθοί που είναι καθυλωμένοι μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο ακρίβειας. Και δεν είναι μόνο η 13η σύνταξη, είναι 13ος 13ος μισθός, ποτέ δεν επανήλθαν μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Είναι όλα όσα πάρθηκαν. Να μην ξεχάσουμε και την έκτη μέρα εργασίας με αυτή την κατάπτυστη εγκύκλιο που τέθηκε σε εφαρμογή από χτες. Αυτό ακόμα δεν είμαι σίγουρη αν έχουν καταλάβει όλοι οι εργαζόμενοι τι σημαίνει αυτό για την καθημερινότητα, για τη ζωή τους την ίδια. Γιατί έχουμε πραγματικά μια αρρωστημένη φαντασία σύλληψη. Παντός, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κτενά. Αλλά θέλω να το συζητήσουμε αυτό τη εξαήμερη εργασία και τη εγκυκλίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό με την ευελιξία του χρόνου εργασία που χαρίζεται χρόνο εργάσιμο στον εργοδότη. Πάμε πίσω σε εποχές
Τι να πω, μεσαίωνα αυτό είναι. Ναι, να το συζητήσουμε. Όχι, συγγνώμη. Η ευελιξία ήταν των 20 λεπτών. Αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί την ευελιξία. Σα θυμίζω. Αυτή η κυβέρνηση την νομοθέτησε. Αυτή η κυβέρνηση νομοθέτησε την ευελιξία των εργασιών. Την ηλεκτρονική κάρτα εργασία ακριβώ για να μπορεί να ελέγχεται και να μην γίνονται παρανομίε όσον αφορά το ωράριο. Αυτό είναι fake news, με επιτρέπετε. Αυτό είναι fake news, γιατί το μόνο που κάνει αυτή η κάρτα είναι να διευκολύνει τον εργοδότη να κλέβει νόμιμα αυτό που συμβαίνει. Ακούστε, αυτή η κάρτα είναι η μεγαλύτερη μορφή διάβγειας όσον αφορά το ωράριο των εργαζομένων. Εκμετάλλευση. Όσον αφορά το ωράριο των εργαζομένων. Και έχουμε και μέλλον. Να κλείσουμε. Η απόδειξη, αν δείτε και ποιοι αντιδρούν σε αυτή την κάρτα. Δεν αντιδρούν οι εργαζόμενοι, αντιδρούν επιχειρηματίες. Κάνετε λάθος. Δεν κάνω καθόλου λάθος. 120 λεπτά ευελιξίας. Ποιος τα καρπώνεται? Μπορεί ο εργαζόμενος να επιβάλλει στον εργοδότη υπήρχε του το πότε θα χτυπήσει την κάρτα του? Υπήρχε μέχρι τώρα τέτοιο εργαλείο? Υπήρχε τρόπος πραγματικού ελέγχου του ωραρίου? Ναι ή όχι, μισή ώρα πριν και μισή ώρα μετά τη δουλειά, να μην λογίζεται χρόνος εργάσιμος και άρα να μην πληρώνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, πληρώνεται μόνο για τα λεπτά που πραγματικά εργάζεται. Υπήρχε μέχρι τώρα τρόπος καταμέτρησης των λεπτών στα οποία αναφέρεστε? Αυτό. Υπήρχε αυτή η διάβια, αυτός ο τρόπος να μπορούν. Πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Με αντικειμενικό να τρόπο να καταμετρούνται προς όφελος του εργαζόμενου. Προβλέπονται τρία χτυπήματα μονά μέσα στο μήνα. Αυτό απαντήσω μετά λοιπόν για να μην ήρθε η ώρα σας να απαντήσετε. Θα απαντήσω συνολικά λοιπόν. Ξεκινάω καταρχάς. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα και να πάμε στα συγκεκριμένα. Και τα θέματα του φαρμάκου που αναφέρατε. Έτσι, πολύ εύκολα λέμε μεγάλες αυξήσεις στα φάρμακα. Αλλά δούμε τι φάρμακα είναι αυτά και πόσο κοστίζουν. Αλλά και το θέμα της κάρτας εργασίας που είναι σημαντικό. Γιατί δεν εφαρμόζεται γενικώς η εξαήμερη εργασία. Και επίσης, συγγνώμη, εγώ δεν δουλεύω 6 ώρες. Μόνο σε επαγγέλματα που έχουν διαδικασίε ουσιαστικά. Αλλά πάμε σε αυτό. Να ξεκινήσω από αυτό μια που το λέτε. Επειδή αυτοί που μας βλέπουν πιθανόν κάποιοι να μην γνωρίζουν το πλαίσιο που υπήρχε, να πούμε ότι είναι κάτι που υπήρχε σε συγκεκριμένους κλάδους. Στην εστίαση, για παράδειγμα, στις συλλογικές συμβάσεις της εστίασης, υπήρχε η εξαήμερη εργασία. Και εξαήμερη εργασία, όταν λέμε, εννοούμε με σύνολο τις επιτρεπόμενες 40 ώρες. Έτσι. Και από εκεί και πάνω φτάνει μέχρι 110% η προσάυξηση. Λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε και για να μην παραπλανούμε σε μια εποχή που είναι πολύ εύκολη η παραπλάνηση. Ποιος τα ελέγχει και τα επιβάλλει και πώς επιβάλλει τα πράγματα? Ο καλύτερος τρόπος ελέγχου είναι η ηλεκτρονική κάρτα που επιβάλλεται πια σε μια σειρά κλάδων και η οποία είναι, ξαναλέω, ο πιο διαφανής τρόπος για να ελέγξεις υπέρ του εργαζόμενου. Πράγματα τα οποία ποτέ στο παρελθόν δεν ήλεγχες και κατέληγες στη μαύρη εργασία. Εκεί κατέληγες. Αυτό πολεμάς ουσιαστικά. Πολεμάς τη μαύρη εργασία και κατοχυρώνεις τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Και εσείς που υποτίθεται ότι είστε υπέρ των εργαζομένων, είστε απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Λοιπόν, δεν σας διέκοψα, επιτρέψτε μου. Δεν σας διέκοψα. Απάντησα σε μια σειρά πραγμάτων που ακούστηκαν και θα προσπαθήσω, να απαντήσω και στα υπόλοιπα. Μιλάτε τόση ώρα για πολιτικές προοδευτικές. Όταν έχουμε και σοσιαλδημοκρατικά και κεντροδεξιά και όπως θέλει να τα πούμε ανά την Ευρώπη κόμματα που κυβερνάει μελώνει και όλοι έχουν, που είναι ακροδεξιά, και όλοι εφαρμόζουν ίδιες πολιτικές. Δεσμεύονται από τα ίδια σύμφωνα. Έχουν την ίδια κατεύθυνση ανάπτυξη. Δεν σε δεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει ισχυρό εθνικό σύστημα. Τα συστήματα υγείας έχουν υποχωρήσει παντού. Αυτό έχει να κάνει με το ότι πρέπει να εξοικονομούνται δαπάνες, ένα μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τη φορολογία, αντί να πηγαίνει σε δαπάνες κοινωνικές, παραδίδονται αυτές οι δαπάνες στην εμπορευματοποίηση, ώστε να περισσεύουν χρήματα για να γίνονται επενδύσεις. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς σήμερα, από όλες τις χώρες. Πάντως η υγεία είναι εθνική αρμοδιότητα της πολιτικής. Είναι εθνική αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Είπα ότι η πολιτική οικονομική που επιβάλλεται και με την οποία συμφωνούν όλες οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτως τοποθέτησης στο χρωματολόγιο, είναι αναγκασμένες σχεδόν να εμπορευματοποιούν τα συστήματα υγείας. Εκεί οδηγούνται προκειμένου να εξοικονομούν χρήματα για επενδύσεις. Γιατί αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπα. Είναι για αυτά τα κόμματα που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Ένωση. Είναι μονόδρομος και η εμπορευματοποίηση συστημάτων παιδείας, υγείας και πρόνοιας. Οι σκανδιναβικές χώρες είχαν μέχρι τουλάχιστον πρότινος ισχυρό κοινωνικό κράτος. Μέχρι πρότινος, το είπατε. Και έχουν ακόμα οι σκανδιναβικές χώρες. Για άλλους λόγους έχει αυξάνει την ακροδεξιά. Ναι,
αλλά και με, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν παράδεισοι στον καπιταλισμό. Εμείς το έχουμε πει. Η ακρίβεια, για παράδειγμα, επειδή μιλάμε για την ακρίβεια, είναι η συνάρτηση πολλών παράγοντων. Η ακρίβεια δεν είναι μόνο. Συγγνώμη, αλλιώς είναι η Νορβηγία, άλλος είναι ο καπιταλισμός. Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Και άλλος δεν είναι ο καπιταλισμός, μόνο η τιμή. Η Σρι Λάνκα ή τη Μπουργκίνα Φάσο. Ναι, έτσι. Σαφέστατα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δεν είναι λοιπόν μόνο η τιμή που βλέπει ο άλλος να πηγαίνει να ψωνίσει. Όπως και αλλιώς ήταν η Ουγγαρία. Πόσα χρήματα έχει στην τσέπη του. Αυτό που λέει και πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει για άλλες του ανάγκες. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι πρέπει να πληρώνει όλο και περισσότερα για τις ανάγκες του, παίρνει όλο και λιγότερα του μένουν μετά από την φοραφέμαξη και λόγω της ακρίβειας, και αυτό οδηγεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, η στέγη ακριβαίνει, άρα βασικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται. Απέναντι σε αυτή την ομοβροντία υπάρχει μόνο ένας δρόμος, αυτό λέμε εμείς σαν κόμμα. Γιατί όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν μπορώ να ελέγξω. Βεβαίως. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορώ να ελέγξω το λάδι γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν ή το ρεύμα γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν, ουσιαστικά λέει ότι οι αγορές κάνουν τη δουλειά τους, έχουν τη λειτουργία τους, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να τις ελέγξει και φυσικά πόσο μάλλον μια κυβέρνηση που δεν θέλει να τις ελέγξει. Μου επιτρέπετε μια παρατήρηση. Γι' αυτό πήρε όμως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα λοιπόν είναι γιατί έχουμε κάνει χρηματιστηριακό προϊόν, για παράδειγμα το ρεύμα, με ευθύνη και του ΣΥΡΙΖΑ που θεσμοθέτησε το χρηματιστήριο. Μα εσείς το εισαγάγατε στην ελληνική πραγματικότητα. Θα κάνω μία ερώτηση. Και θα πω αυτό και θα κλείσω. Θα πω αυτό και θα κλείσω. Αλλά δεν είδα το πάμε να μπει στο Υπουργείο όπως έκανε επί ΣΥΡΙΖΑ στην Υπουργό Εργασίας. Να χτυπάει το χέρι πάνω στο γραφείο. Δεν είδα να το κάνετε σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάμαι πολύ. Είναι γεγονότα. Μάλλον και τα γνωρίζω δεν, καλά. Δεν συμμετέχετε στην ίσως καλύτερα. Κάντε μεγάλο λάθος. Και τι κάνουμε. Λοιπόν, τα αλλά κέρδη, σε Υπουργείο, μέσα σε γραφείο Υπουργού, ναι, δεν είχατε να χτυπήσετε, ναι, το χέρι. Ποτέ, ναι. Όπως τα κάνατε τη ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, βγαίνουν από την ανθρώπινη εργασία. Αυτό είναι γνωστό. Άρα λοιπόν, οι κλάδοι που έχουν ένταση εργασίας υποφελούνται από μεγαλύτερα ωράρια. Και γι' αυτό σε χώρες που υπάρχουν τέτοιοι κλάδοι, όπως είναι στη χώρα μας, έχει επιβληθεί η εξαήμερη εργασία και εφταήμερη ακόμα, υπό όρους όπως θα δούμε, και έχει καταργηθεί. Δεν έπρεπε να ρυθμιστεί αυτό, κυρία Σένα. Το εργασιακό καθεστώς θα το δούμε στην εφαρμογή του περισσότερο παρά στην θεωρία. Μα ρυθμίζεται κάτι απάνθρωπο. Μα κυρία Κτενά, δουλεύουν, τι να κάνω εγώ, την Κυριακή το βράδυ πάω και τρώω σε εστιατόριο. Το εστιατόριο δουλεύει, τι να κάνω τώρα. Να προσλάβουν και άλλους εργαζόμενους, υπάρχουν άνεργοι. Ο κόσμος έχει νομίζετε ότι είναι εύκολο, νομίζετε ότι είναι εύκολο να βρεις εργαζόμενο σήμερα. 6 μέρες τη βδομάδα. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι να προσλάβουν εργαζόμενους. Δεν βρίσκουν εργαζόμενους να προσλάβουν. Και με τους όρους εργασία. Εδώ το πρόβλημα είναι η όρη εργασία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή τη στιγμή. Επειδή ακριβώς. Γιατί υπάρχει δουλειά καλοπληρωμένη και δεν πηγαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που προσπαθούν να βρουν εργαζόμενους και δεν μπορούν. Επιτρέψτε μου, επειδή κάνω αυτό το ρεπορτάζ πολλά χρόνια, έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω αυτή τη στιγμή. Το εργοστάσιο του Παπαστράτου δίνει μισθούς πάνω από 2.500 ευρώ, πηγαίνουν τους εργαζόμενους με τα αυτοκίνητα, έχει ιατρείο, έχει εστιατόριο, ακόμα και για τα νύχια τους έχει καταστήματα μέσα εκεί και δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εργατικό δυναμικό που κρύβεται. Βολεύεται να δηλώνει τάχα μου άνεργο, να δουλεύει στην γκρίζα οικονομία. Και ακριβώς γι' αυτό πρέπει να πολεμήσουμε τη μαύρη εργασία. Είναι αφοριστικό. Συμφωνούμε όλοι. Οι οποίοι δυστυχώς δεν λέει τίποτα για την πραγματικότητα. Μα όλα αυτά που συζητάμε είναι κατά πολέμηση τη μαύρη εργασία. Άρα αύξηση τη κανονική και υγιού εργασία. Κάντε κόσμο στην επιθεώρηση εργασία και κάντε ελέγχου στου εργοδότε. Το κάνουμε και αυτό. Και αυτό το κάνουμε. Από τη μεριά μα θα βοηθήσει να προλάβουμε. Κυρία Κτενά, σε συνδικάτα και σωματεία, μου παρακαλώ πολύ. Μια ερώτηση από τον κύριο Στούμπο για να. Ναι, είναι οργανωμένα μαζικά.